Χαίρετε, γεια σας. Ας σας κοιτάξω στα μάτια λοιπόν, γιατί μου έχει ζητηθεί να κάνω ο vlog με θέμα άνθρωποι που σε κοιτούν στα μάτια. Μια αφορμή, ένα άρθρο που διάβασε μια φίλη στο awakenjar.com και μου το έστειλε και μου γράψε τα ακόλουθα. Θέκλα μου, καλησπέρα. Διάβασε ένα ενδιαφέρον άρθρο και θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να σου το στείλω. Ήθελα να τονίσω πόσο ωραίο είναι να σε κοιτούν στα μάτια και να σου μιλάνε. Για μένα προσωπικά σημαίνει πολλά. Σεβασμός, κατανόηση, αλήθεια, συμπόνια, μπορεί και ντροπή βέβαια. Γιατί Θέκλα μου αποφεύγουν να κοιτούν στα μάτια οι άνθρωποι? Έλα μου ντε, γιατί? Είναι τόσο δύσκολο? Θα ήθελα να το κάνεις θέμα προς συζήτηση. Σε ευχαριστώ αγαπημένη. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να κοιτάς στα μάτια όταν μιλάς στον άλλον, γιατί για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, σημαίνει πως δεν έχεις τίποτα να κρύψεις. Γιατί τα μάτια μας, το βλέμμα μας, είναι ο λεγόμενος καθρέφτης της ψυχής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς κοιτάνε τα μάτια μας, το βλέμμα μας. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, να το προσποιηθούμε. Πάμε στο άρθρο το οποίο είναι γραμμένο από τη Μαρία Τσιρίγου. Εκείνοι που σε κοιτούν στα μάτια. Κατά την επαφή με τα μάτια θα δεις το βλέμμα των ανθρώπων αλήθειες που διαφορετικά δεν θα μπορούσες ποτέ να κατανοήσεις. Αλήθειες που παραμένουν καλά κρυμμένες από την πλευρά τους, αλλά και αλήθειες που θα καταλάβεις και εσύ με τη σειρά σου για τον εαυτό σου. Φωλιάζουν στην καρδιά σου μέχρι να βρουν το κατάλληλο ερέθισμα για να εξωτερικευτούν και να βγουν στην επιφάνεια. Οι άνθρωποι γύρω μας κουβαλούν μαζί τους εμπειρίες και βιώματα του παρελθόντος τους. Αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια της ταυτότητας τους και του χαρακτήρα τους. Δυστυχώς όμως δεν είναι όλα τους τα βιώματα χαρούμενα. Από κάποια από αυτά πηγάζει ένας πόνος που συχνά μπλοκάρει όσα νιώθουν για τους ανθρώπους στη ζωή τους. Υψώνουν τύχη γύρω τους και υποκύπτουν στο σφάλμα του να κρύβουν και να καμουφλάρουν όσα πραγματικά αισθάνονται. Από φόβο ίσως να ξεγυμνώσουν τον εαυτό τους μπροστά σε κάποιον άλλον. Έτσι καταπνίγουν τον αυθορμητισμό τους για να μην κρυθούν αρνητικά από κανέναν. Αποφεύγουν λοιπόν να σε κοιτάξουν κατάματα για να μην μπορέσεις να δεις μέσα τους. Από φόβο να μην τους καταλάβεις ή γιατί δεν επιθυμούν να σου δώσουν καμία εξήγηση. Είτε σε συμπαθούν είτε όχι, δεν θα μπορέσεις ποτέ να το καταλάβεις με σιγουριά. Έχουν συνηθίσει να λένε ψέματα και δεν τους ξενίζει κάτι τέτοιο πλέον. Υπάρχει ωστόσο μια μερίδα ανθρώπων που διαφέρει από τους υπόλοιπους δραματικά. Η διαφορά τους απαντάται στο γεγονός ότι όταν βρίσκονται μπροστά σου και σοπευθύνουν τον λόγο, σε κοιτούν πάντα στα μάτια. Σε κάθε περίπτωση, η καθαρότητα του βλέμματος τους σε αφοπλίζει και ταυτόχρονα σε διαβεβαιώνει για την ειλικρίνεια τους και τις προθέσεις τους. Ό,τι σου πουν θα το εννοούν και αυτό θα ισχύει κιόλας. Δεν χρειάζεται να τους φοβάσαι, γιατί η ειλικρίνεια τους είναι η μόνη εγγύηση που χρειάζεσαι από εκείνους. Είναι ντόμπροι σαν χαρακτήρες και θα σου πουν οτιδήποτε θετικό σκέφτονται για σένα, αλλά και οτιδήποτε αρνητικό. Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά εκείνοι αισθάνονται υποχρεωμένοι απέναντί σου και δεν θα μπορούσαν ποτέ να σου χαϊδέψουν τα αυτιά μόνο και μόνο για να κανακέψουν τον εγωισμό σου. Δεν τους το επιτρέπει η συνείδησή τους. Το μόνο που χρειάζεται να ψάξεις για να μάθεις κατά πόσο είναι ειλικρινής αυτός που έχεις απέναντί σου, είναι η αλήθεια που μπορεί να κρύβεται στο βλέμμα του. Μπορεί στα χείλη τους να έχουν επιστρατεύσει το πιο λαμπερό χαμόγελο, αλλά πολλές φορές σε ξεγελούν. Επιστρατεύονται τα χαμόγελα σαν ένα είδος μάσκας, σαν ένα προσωπείο που φοράμε όταν θέλουμε να κρύψουμε τον πόνο και όλα τα άσχημα που μπορεί να νιώθουμε. Δεν επιθυμούμε να ξέρουν όλοι το πώς νιώθουμε και προσπαθούμε να το σκεπάσουμε και να το κρύψουμε όσο πιο βαθιά γίνεται μέσα στο ξεχασμένο σεντούκι μας. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να διακρίνουν όσα νιώθει κάποιος. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που σε κοιτούν στα μάτια όταν σου μιλούν. Σε καρφώνουν με το βλέμμα τους και σε αφοπλίζει η ειλικρίνεια με την οποία σε κοιτούν. Δεν φοβούνται να σε αντιμετωπίσουν και να σε κοιτάξουν κατάματα. Ξέρεις ότι κάθε τους λέξη είναι αλήθεια. Δεν θα σου πούνε ένα σωρό ψέματα απλώς και μόνο για να σε καθησυχάσουν. Προτιμούν την ειλικρίνεια σε κάθε πτυχή της ζωής τους και με αυτήν πορεύονται και αντιμετωπίζουν κάθε άνθρωπο που εισέρχεται στο μικρό κοσμό τους. Θα σου δώσουν αμέσως να καταλάβεις αν σε συμπαθούν ή όχι, γιατί πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει ποτέ να εντυπωσιάσουν ή να εμπλακούν σε λυκοφιλίες προκειμένου να κερδίσουν κάτι στην προσωπική τους ζωή ή να αναρριχηθούν στην ιεραρχία των επαγγελματικών τους επιδιώξεων. Τα μάτια να κοιτάς, σου λένε οι μεγαλύτεροι, και έχουν δίκιο.
Δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής. Προκειμένου να καταλάβεις αν οι πράξεις και τα λόγια κάποιου ευσταθούν, κοίτα τον στα μάτια. Όλα εκεί διασταυρώνονται και εκεί επικυρώνονται. Τα χαμόγελα δεν είναι πάντα αυθεντικά, εκτός και αν μαζί τους γελούν και τα μάτια. Αυτό θα έλεγα τώρα πρώτο το διαβάσω, ότι έχει ανθρώπους που γελούν και τα μάτια τους μαζί με το χαμόγελό τους. Όσα και αν υποθούν δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, εκτός και αν η φλόγα των ματιών ταυτίζεται με τις λέξεις που ξεστομίζουν. Αν κάποτε σταθείς τυχερός και βρεις έναν τέτοιον άνθρωπο στο δρόμο σου, μην τον αφήσεις να φύγει μακριά. Κράτα τον κοντά σου σαν το πολυτιμότερο διαμάντι του κόσμου. Είτε πρόκειται για φίλο, είτε για σύντροφο, άτομα σαν κι αυτούς σπανίζουν και είναι δυσέβρετοι. Δείξ' τους μόλι τη δύναμη της ψυχής σου πόσο μεγάλη σημασία έχουν για σένα και πόσο τους χρειάζεσαι κοντά σου προτού χαθούν. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, αντικατοπτρίζουν σαν την κρυστάλλινη επιφάνεια μιας λίμνης όλα όσα κρύβονται στον πυθμένα της ψυχής μας. Γι' αυτό μη σταματάς ποτέ να τα εμπιστεύεσαι. Είναι ο καλύτερος γνώμονας που θα έχεις ποτέ για να καταλάβεις με τι άτομο έχεις να κάνεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ φίλοι που μοιράστηκες μαζί μας αυτό το άρθρο. Ας σας κοιτάξω στα μάτια λοιπόν, να σας πω και εγώ τη δική μου γνώμη. Χαμογελάω γιατί από τον καιρό που ήμουν μικρή, όταν με ρωτούσαν πώς θέλεις να είναι ο άνδρας όταν μεγαλώσεις, ποιος είναι ο τύπος σου για παράδειγμα, πώς το φαντάζεσαι, έλεγα ένα μόνο πράγμα, να γελάνε τα μάτια του. Δεν ξέρω, θα σας γελάζω αν το έχω επιτύχει. Νομίζω δεν το έχω επιτύχει. Όπως και να έχει όμως, η ζωή μένει μπροστά μας όλων. Συμφωνώ με όσα γράφει η φίλη που έγραψε το άρθρο, που το γράφει πολύ ωραία φιλολογικά γραμμένο. Ως ψυχολόγος θέλω να προσθέσω ότι αν ένας άνθρωπος έχει οποιοδήποτε λόγο να αποκρύψει την αλήθεια των συναισθημάτων του από τον συνομιλητή του, δεν θα τον κοιτάξει στα μάτια. Θα αποφύγει να τον κοιτάξει στα μάτια. Θυμηθείτε τις φορές που είστε θυμωμένοι με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο και ενώ το στόμα σας λέει τα θυμωμένα λόγια, δεν τολμάτε να κοιτάξετε εκείνο το πρόσωπο στα μάτια. Γιατί αυτό που λένε για τον έρωτα, από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και κατεβαίνει στη... από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει και έπειτα ριζώνει στην καρδιά και δεν βγαίνει, τι λένε, ξεχάζει αυτά τα δημοτικά. Ισχύει αυτό το πράγμα. Η βλεμματική επαφή, η απευθείας βλεμματική επαφή, το να κοιτάξουμε έναν άλλον άνθρωπο στα μάτια, μας συνδέει αυτόματα με εκείνον τον άνθρωπο. Γι' αυτό τα ζευγάρια όταν τσακώνονται δεν κοιτάνε ο ένας τον άλλο στα μάτια. Γιατί άμα κοιτάξουν ο ένας τον άλλο στα μάτια και υπάρχει αληθινή αγάπη, θα διαλυθεί η παρεξήγηση. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό στοιχείο και ένα στόχος να βάλουμε όλοι μας, ώστε να είμαστε τόσο καθαροί ψυχικά, να είμαστε τόσο αγνοί, τόσο ειλικρινείς, τόσο αληθινοί, ώστε να μην μας κοστίζει τίποτα να κοιτάμε τους άλλους ανθρώπους στα μάτια. Στην ουσία να μην έχουμε τίποτα να κρύψουμε, να μην έχουμε μυστικά τα οποία δεν θέλουν να μάθουν οι άλλοι. Εντάξει, αναφέρει μέσα στο άρθρο ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν περάσει τραύματα, ψυχικά τραύματα, έχουν πόνο μέσα τους καλά κρυμμένο που δεν θέλουν να τον αντιληφθούν οι άλλοι. Και όταν δεν θέλουν να αντιληφθούν οι άλλοι τον πόνο τους, τότε αποφεύγουν να κοιτάζουν τους άλλους στα μάτια. Σε τέτοιες περιπτώσεις που κάποιος άνθρωπος πονάει πολύ, μπορούμε να σεβαστούμε το ότι δεν μας κοιτάζει στα μάτια. Μπορεί να μην μπορεί εκείνη τη στιγμή να μας κοιτάξει στα μάτια. Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει δουλέψει με τον εαυτό του ενδοψυχικά τα τραύματα του, τις εσωτερικές του συγκρούσεις και τα έχει βρει με τον εαυτό του, τότε μπορεί να κοιτάζει τον άλλο στα μάτια χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να του μεταδώσει αρνητικότητα, επειδή ακριβώς την έχει δουλέψει μέσα του. Οι άνθρωποι φοβόμαστε ότι αν μοιραστούμε τον πόνο μας θα τον πολλαπλασιάσουμε. Ενώ στην πραγματικότητα ο πόνος που μοιράζεται λιγοστεύει και η θλίψη που μοιράζεται και ναι, ο πόνος, η θλίψη που μοιράζεται λιγοστεύει και η χαρά που μοιράζεται αυγαταίνει εάν έχει θετικούς αποδέκτες η χαρά. Λοιπόν, είναι ένας στόχος αυτός. Και εμείς ήδη να γίνουμε όσο πιο καθαροί ψυχικά γίνεται και όσο πιο αληθινοί γίνεται, ώστε να μπορούμε άφοβα να κοιτάμε τους άλλους τα μάτια, χωρίς φόβο ότι θα αποκρύψουν, τα μάτια μας θα αποκαλύψουν αυτά που προσπαθούμε να αποκρύψουμε,
και επίσης την επιλογή των άλλων ανθρώπων που θα έχουμε στη ζωή μας ως φίλων, ως συντρόφων, να κοιτάζουμε ξεκάθαρα τα μάτια. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κριτήριο. Τα μάτια του άλλου, αν το βλέμμα του άλλου, αν το βλέμμα του άλλου συμβαδίζει με τα λόγια του, αν τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου εκπέμπουν ζεστασιά, αν την ώρα που σου χαμογελάει, χαμογελάνε και τα μάτια του, αν την ώρα που σου μιλάει λυπημένα, είναι λυπημένα και τα μάτια του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι συνέχεια χαρούμενος. Δεν γίνεται να είναι συνέχεια στα ουράνια. Θα έχει και στιγμές που θα είναι στενοχωρημένος, έχει και στιγμές που θα είναι αγχωμένος. Το θέμα είναι να είναι αληθινός στον εαυτό του και αληθινός στους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεται. Να παραδέχεται, ναι, σήμερα δεν είμαι καλά. Ναι, σήμερα κάτι με απασχολεί, κάτι με προβληματίζει. Πολλές φορές μπορεί να ανεβάσω ένα βίντεο και να μου στείλουν κάποιοι από εσάς μήνυμα που έχουν στο Messenger, στο Facebook ή στο email και να μου πούν «Δεν σε είδα καλά σήμερα, κάτι σε απασχολούσε» και πάντα έχουν δίκιο. Μπορεί αυτό που με απασχολούσε να μην είναι αυτό που φαντάστηκαν ότι με απασχολούσε, αλλά ναι, φαίνεται στο πρόσωπο, στο βλέμμα, στα μάτια, φαίνεται ο πόνος, φαίνεται η αγωνία, φαίνεται η στενοχώρια, φαίνεται η απογοήτευση. Γι' αυτό κάποιοι από εσάς 4 του Μάη που κάναμε live στα γενέθλια μου καταλάβατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρόλο που δεν σας είχα μιλήσει ακόμα επειδή ήταν πολύ νοπό για το τι είχε συμβεί. Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ. Και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να μιμηθούν τους ειλικρινείς και δεν είναι ειλικρινείς, δηλαδή άνθρωποι που έχουν διαταραγμένες προσωπικότητες και δεν έχουν ενσυναίσθηση και προσπαθούν να δείξουν ενσυναίσθηση και σε κοιτάνε στα μάτια επίτηδες την ώρα που σου μιλάνε για να σου δείξουν ότι είμαι εδώ και είμαι αυτά που σου λέω τα εννοώ, προσέξτε το βλέμμα τους, είναι παγωμένο, είναι ψυχρό, είναι σαν νεκρό, γιατί ακριβώς δεν κοιτάνε, κοιτάνε χωρίς να κοιτάνε. Κοιτάξτε τη ζωντάνια του ματιού. Να είναι το μάτι εστιασμένο πάνω σε εσάς όταν σας κοιτάει και αυτά που λέει να τα εννοεί και να το νιώθετε. Μέσα από το βλέμμα έρχονται και οι κραδασμοί, η ενέργεια θα έλεγε κάποιος που ασχολείται με αυτά τα θέματα και με αυτή την ορολογία. Έρχεται και το νιώθεις ότι είναι αυθεντικό. Τι γίνεται όμως? Στις σχέσεις τις μακρόχρονες, είτε είναι φιλίες, είτε είναι συνεργασίες, είτε είναι έρωτες, είτε είναι γάμοι, μπορεί να έχουμε τόσο πολύ αποξενωθεί ο ένας από τον άλλον, που όταν κοιταζόμαστε να μην κοιταζόμαστε. Δηλαδή να μας κοιτάει ο άλλος και να μην τον κοιτάζουμε. Να μην κοιτάζουμε τα μάτια του, τα μάτια της. Να μην κοιτάζουμε την αλήθεια που λένε τα μάτια. Πάτε πίσω. Ας πάμε όλοι πίσω. Ας επαναφέρουμε κάποια flashbacks. Ας κάνουμε κάποια flashbacks στη ζωή μας. Και ας θυμηθούμε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίες έχουν τελειώσει τώρα, σε μία φάση που ακόμη υπήρχαν. Θυμηθείτε εκείνη την συνάδελφο που στο τέλος σας έκανε mobbing ή εκφοβισμό και σταματήσατε να έχετε σχέσεις. Θυμηθείτε που τρώγατε ένα απόγευμα το πώς σας κοιτούσε. Πόσο ψυχρά ή φθονερά ή με ζήλια σας κοιτούσε ή με κακία. Θυμηθείτε εκείνο το πρόσωπο με το οποίο κάνατε παρέα και εκ των υστέρων αναγκαστήκατε να σταματήσετε να κάνετε παρέα μαζί του γιατί επιτέλους το είδατε πως δεν ταιριάζεται. Το βλέμμα που είχε εκείνο το πρόσωπο στις συναντήσεις σας. Το πώς σας κοιτούσε. Πώς σας κοιτούσε ακόμη και την ώρα που δεν το κοιτάζατε. Με την περιφερειακή όραση πολλές φορές πιάνουμε τα βλέμματα των ανθρώπων, τα περίεργα, τα φθονερά, τα μοχθηρά. Θυμηθείτε εκείνον τον πρώην, εκείνη την πρώην που σας έλεγε ότι σας αγαπάει. Και την ώρα που σας το έλεγε, τα μάτια του ή τα μάτια της δεν έλεγαν απολύτως τίποτα. Ήταν το απόλυτο κενό. Και τέλος, ενός λεπτού σιγή, για όλους εκείνους τους μυστήριους τύπους και τις μυστήριες τύπισσες, που κρύβουν στα μάτια τους πολλά και τους ερωτευόμαστε γιατί μας φαίνονται περισπούδαστοι. Ξέρω μια που θα γελάσει τώρα, ξέρει ποια είναι. Περισπούδαστοι και μυστήριοι. Και πολύ σπουδαίοι. Και όταν μετά πέσει το καταπέτασμα, όταν γίνουν τα αποκαλυπτήρια, όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια και ποιος πραγματικά είναι ο άλλος, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι εκείνο το μυστήριο βλέμμα δεν είναι παρά το βλέμμα της Αγελάδος. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Γιατί διάφοροι άνθρωποι που είναι λίγοι, που είναι όχι τόσο ευφύς, που είναι βλάκες, που είναι κακοί, που είναι μικροί,
αποφεύγουν να κοιτάνε στα μάτια και κρατάνε ένα μυστήριο βλέμμα. Και εμείς οι παλαβοί και οι παλαβές, εντός εισαγωγικών, γοητευόμαστε από το μυστήριο βλέμμα, αυτό που δεν κεντράρει, αυτό που δεν σε κοιτάζει στα μάτια, αυτό το μυστήριο. Και λέμε, κάτι πολύ σπουδαίο θα κρύβει αυτός που δεν μιλάει πολύ, που έχει αυτό το μυστήριο βλέμμα. Έλα που θα τη φας τη χιλόπιτα, θα τη φας θα κάνεις τη θητεία σου με τον μυστήριο και με τη μυστήρια και μετά θα ανακαλύψεις ότι δεν έκρυβε τίποτα απολύτως εκείνο το μυστήριο βλέμμα. Ήταν το βλέμμα της Αγελάδος. Που η Αγελάδα έχει πολύ μεγάλα μάτια, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο θηλαστικό ώστε να κοιτάει με κάποιο νόημα. Προσοχή από μυστήρια βλέμματα, καθαρά βλέμματα. Χαρούμενα βλέμματα, γελαστά βλέμματα, αληθινά βλέμματα, πραγματικά βλέμματα. Εύχομαι σε όλους μας να έχετε την αγάπη μου. Γεια σας.